Βέβαια, γνωρίζετε που θα πάμε. Είναι ένα μέρος που λίγο, εντάξει, έχει κάποια δυσκολία η σύνδεση. Δεν ερχόμαστε συχνά σε επαφή. Θα συνδεθούμε με την μακρινή Γρυλανδία. Έτσι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Βέβαια, με φόντο και τις ανακοινώσεις που θα μας έρθουν σε λίγα λεπτά, είπαμε να φτιάξουμε λίγο το κλίμα. Αν και εκεί το κλίμα, και βλέπουμε την κυρία Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου, κάτοικος Γρυλανδίας. Κυρία Μαυροκεφαλίδου, εκεί το κλίμα είναι κάπως ψυχρό. Για να μας πείτε λεπτομέρειες με την περιοχή, με το σημείο που βρίσκεστε. Γεια σας. Γεια σας από την παγωμένη Γρυλανδία. Γρυλανδία, λοιπόν. Έχει. Και βρίσκεστε πού? Ναι, ναι. Η σύνδεσή μας γίνεται... Είναι μέσω... Είμαι μέσα σε Ιγκλού αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια καφετέρια. Η Nook Hostels λέγεται. Είναι μια καφετέρια. Δεν ξέρω αν τα παγάκια είναι χρήσιμα στην καφετέρια. Όχι, αυτή τη στιγμή πίνω ζεστό καφέ, η αλήθεια. Τσάι. Τσάι. Οπότε πρέπει να το πιείτε γρήγορα για να μην παγώσει. Ποια είναι η διαδικασία εκεί? Τη διαδικασία? Η διαδικασία με τα ροφήματα. Αστειεύομαι. Okay. Τώρα πλέον η αλήθεια είναι ότι έχει παγώσει. Μέσα σε 5-10 λεπτά παγώνει. Έχει παγώσει. Αλλά μέσα στο Ιγκλού, ναι, μέσα στο Ιγκλού δεν έχει κρύο. Γιατί είναι πολύ καλή Ναι, ούτε ακούω έξω τι γίνεται. Έχει πολύ καλή ηχομόνωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα Ιγκλού τα χρησιμοποιούσαν στις παλαιότερες εποχές ως μέρος διανυκτέρευσης. Εδώ ήταν, τώρα, δηλαδή, ναι, οι συνεργάτες όλοι πάνω από το κοντρόλ, εδώ οι συνάδελφοι, καμεραμάνοι, οπερατέρ, ζητούν να μας δείξετε λίγο εικόνα. Δηλαδή, αν μπορεί να περιστραφεί λίγο έτσι, να γυρίσει λίγο η κάμερα, γιατί είναι πρώτη φορά... Πρώτη φορά που πραγματοποιούμε μισό σύνδεση... Λεπτό. Με... Να δω, μισό λεπτό. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά και έτσι ξεκινάμε μοναδικά τη σημερινή εκπομπή. Ζωντανή σύνδεση με Ιγκλού από την καρδιά της Γρυλανδίας. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε αυτή την εικόνα και μεταφέρουμε και σε όλους τους κριτικούς αυτή την σπάνια εικόνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... αν πω έξω θα δείτε και παγόβουνα, αλλά πρέπει να βγω έξω, πρέπει δηλαδή να πάω κάτω να σηκωθώ. Θέλετε λίγο, μήπως να προσπαθήσω να βγω? Να προσπαθήσετε να βγείτε, εννοείται. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και έχει πάρα πολύ καλό καιρό, η αλήθεια. Έχει καλό καιρό, φαίνεται. Ναι, αν και φυσάει. Εντάξει, η εικόνα είναι μοναδική, είναι μοναδική. Ίσως είναι η καλύτερη σύνδεση που έχουμε πραγματοποιήσει, που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα της Κρήτης σήμερα, μέχρι και σήμερα. Και είπαμε αυτή την ξεχωριστή μέρα, καθώς ξέρετε, περιμένουμε και ανακοινώσεις, περιμένουμε και ένα πιο σκληρό lockdown εδώ στην Κρήτη λόγω της πανδημίας, αλλά η εικόνα που μας μεταφέρεται είναι ξεχωριστή. Τι θερμοκρασία έχετε εκεί, κυρία Μαυροκεφαλίδου? Αυτή τη στιγμή έχει μείον 13 βαθμούς. Αυτή τη βδομάδα έχει πάρα πολύ κρύο. Και μέσα στο Ιγκλού έχει την ίδια θερμοκρασία ή είναι καλύτερα? Είναι καλύτερα. Καθόλου δεν έχει καθόλου κρύο. Δηλαδή είμαι στο Ιγκλού εδώ και μισή ώρα. Οπότε... Εγώ βέβαια δεν έχω δει άνθρωπο. Δεν ξέρω, είστε μόνοι εκεί στην περιοχή? Για πείτε μας λίγο. Είναι εδώ πάνω στην καφετέρια, έχει κόσμο. Όχι, είμαι στην πρωτεύουσα της Γρυλανδίας, στο Νουκ. Φανταστείτε να πάτε και στην Αντοχώρα. Σε άλλες περιοχές δεν έχει. Έχει 40 άτομα, ανάλογα σε ποια περιοχή. Να μας πείτε λίγο πώς βρεθήκατε σε αυτό το ξεχωριστό μέρος. Λόγω δουλειάς. Ήμουνα στο Ηράκλειο, σπούδαζα στο Ηράκλειο, είσαι στην Κρήτη 5,5 χρόνια. Ναι. Μετά έφυγα στη Δανία το 2011 και το 2019 μετακόμισα εδώ στη Γρυλανδία λόγω δουλειάς. Εργάζομαι ως κοινωνική λειτουργός. Στο Δήμο. Ως κοινωνική λειτουργός στο Δήμο. Και ασχολείστε, έχετε υπομειστεί κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη να ασχοληθείτε με παιδάκια τα οποία έχουν υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι αλήθεια. Είστε η μοναδική Ελληνίδα, εκεί στην περιοχή? Όχι. Είμαστε στην περιοχή αυτή, στο πρωτεύουσα, είναι τρεις. Οι δύο είμαστε Έλληνες... Και ένας είναι μισός κριτικός, μισός Έλληνας. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και μέσα στο Ιγκλού, να συνεχίσουμε τη σύνδεση, να μην κρυώνετε κι εσείς, βέβαια.
Μισό. Πάμε να δούμε. Και αν μπορούμε να δούμε. Έτσι, μπράβο. Πλήρη οθόνη. Ναι, γιατί πρέπει να. Πρέπει να σηκωθώ. Μισό λεπτό. Οκ. Ναι, έχει και άλλους Έλληνες. Δεν είμαι η μοναδική Ελληνίδα. Είναι εύκολο για έναν Έλληνα να προσαρμοστεί σε μια χώρα η οποία φαντάζομαι ότι πέρα από τη θερμοκρασία και σαν νοοτροπία των πολιτών είναι τελείως διαφορετική από την ελληνική. Δεν, για μένα δεν ήταν δύσκολο, ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί ήμουν ήδη στο εξωτερικό, είχα φύγει στη Δανία. Και η αλήθεια είναι ότι η Γροιλανδία μου άρεσε πιο πολύ από τη Δανία. Γιατί οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί, πιο φιλόξενοι. Και δεν έχω νιώσει ότι είμαι ξένη εδώ. Ενώ στη Δανία ήταν εντελώς διαφορετικά, δηλαδή ένιωθα ξένη. Ξέρετε, στην Ελλάδα τώρα μπορεί να πάει κάποιος σε μια καφετέρια, να δει απέναντι ένα γνωστό και να του κεράσει και τον καφέ. Εκεί στη Γροιλανδία τώρα. Συμβαίνει, λέει, ο καφές ναι, θα κεραστεί. Ναι. Συμβαίνει. Και φυσικά και καλούν και σε, πώς να λέω, δείπνο. Τώρα ξέχασα τα ελληνικά μου, είναι η αλήθεια. Η σπεσιαλιτέ εκεί στη Γροιλανδία των ντόπιων, ποια είναι, φαγητό. Τι πράγμα, δεν άκουσα. Η σπεσιαλιτέ τους. Α, θα ακουστεί λίγο άσχημο. Φάλαινα, τρώνε, φάλαινα. Είναι σπεσιαλιτέ. Τρώνε, ναι. Α, μάλιστα. Και το κλίμα, κυρία Μαυροκεφαλίδου, πόσο είναι γενικά, έχετε και καλύτερο έτσι καιρό, ήλιο, κάποιους μήνες του χρόνου? Το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ κρύο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή είχε 17 βαθμούς, δεν είχαμε δηλαδή καλοκαίρι. Και είχε χιόνι μέχρι και τον Ιούνιο και μετά ξαναχιόνισε το Σεπτέμβριο. Δηλαδή μόνο 2 μήνες ήταν ζεστή σχετικά, 17-15 βαθμούς είχε. Άλλες φορές έχω ακούσει ότι φτάνει και τους 25, αλλά όχι φέτος. Φαντάζεστε τη συνέχεια τη ζωή σας στην Γροιλανδία? Έχετε σκοπό, στόχο να επιστρέψετε κάποια στιγμή στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν γυρίσω, κάπου θα είναι στη Δανία. Αλλά ούτε στη Δανία το σκέφτομαι προς το παρόν να γυρίσω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μείνω εδώ. Να ρωτήσω για πανδημία και για κρούσματα κορονοϊού, ή δεν έχει αγγίξει εκεί την... Δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε, δεν φοράμε μάσκες, οι καφετέρειες είναι ανοιχτές, τα μαγαζιά κανονικά. Υπάρχουν δεν... ακατοίκητες περιοχές, δηλαδή περιοχές που δεν υπάρχει κανένας κάτοικος, δεν υπάρχει... Υπάρχουν πολλές περιοχές της Γροιλανδίας που έκλεισαν περιοχές, έχουν κλείσει τα χωριά και έχουν μεταφέρει τον κόσμο εδώ στην πρωτεύουσα. Οι κάτοικοι, ο αριθμός... Εννοείται για lockdown. Όχι lockdown. Ακατοίκητες περιοχές που δεν υπάρχει ζωή, που έχουν μεταφερθεί έτσι σε κεντρικά σημεία. Ναι, πάρα πολλές περιοχές. Αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια, το έκαναν οι Δανείοι. Η κύρια ασχολία των κατοίκων της Γροιλανδίας ποια είναι? Έχει πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα? 10.000 δημόσιους υπάλληλοι. Είναι αρκετοί, πιστεύω. Γιατί ο πληθυσμός της Γροιλανδίας είναι κάπου 56-57.000 στο σύνολο. Και στο Δήμο που εργάζομαι εγώ, οι 10.000 είναι περίπου δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή το 1/5 περίπου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, εδώ στη νότια, δηλαδή, στην περιοχή που βρίσκομαι εγώ, αλλά στις βόρειες περιοχές της Γροιλανδίας ασχολούνται κυρίως με την αλία. Δηλαδή ασχολούνται με την αλία. Και ψαρεύουν, δεν ξέρω αν το είναι σωστή λέξη ψαρεύουν, αλλά ψαρεύουν φάλαινες. Και η αλήθεια είναι ότι κερδίζουν πάρα πολλά από αυτή την ασχολία τους. Γενικότερα υπάρχει, αν κάποιος Έλληνας θέλει να έρθει να μείνει μόνιμα στη Γροιλανδία, υπάρχουν ευκαιρίες? Στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, γιατροί, αυτές οι τρεις ειδικότητες. Κυρία Μαυροκεφαλίδου, υπάρχει ζήτηση. Στην Ελλάδα έρχεστε τελευταία φορά που ήρθατε ή εδώ και στο Ηράκλειο Κρήτης που σπουδάσετε κιόλας και φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους προορισμούς που σας αρέσει?
Ναι. Τελευταία φορά ήμουν το 18, νομίζω. Ναι, το 18. Εντάξει, υπάρχει και μία απόσταση. Ελλάδα, το 19. Υπάρχει και μία απόσταση. Για να έρχεται Ελλάδα, πόσες ώρες είναι? Πρέπει να πάω πρώτα στη Βόρεια Γροιλανδία, γιατί δεν έχει πευθεία σύνδεση από τον Όπι στην Κοπενχάγη. Ναι. Στο σύνολο πιστεύω ότι θα είναι κάπου στις 18 ώρες. Αρκετές μέρες πιστεύω, τουλάχιστον 2 ημέρες για να έρθω. Γιατί πρώτα πρέπει να πάω στη Βόρεια Γροιλανδία, από τη Βόρεια Γροιλανδία Κοπενχάγη και από Κοπενχάγη Ελλάδα. Τα σπίτια εκεί είναι τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια με το τζάκι, τα ζεστά, τις καμινάδες. Αυτή είναι η όψη των σπιτιών που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, δεν ζούμε σε ίγκλου, αλλά ναι, έτσι ακριβώς. Ξύλινα σπίτια. Και θα ρωτήσω τώρα εγώ, να τη ζούμε σε ίγκλου. Από αφέλεια, σε ίγκλου υπάρχουν άνθρωποι κάτοικοι που ζουν ή είναι μόνο στις ταινίες? Μόνο στις ταινίες, όχι. Είναι τα μόνο στις ταινίες. Τα χρησιμοποιούσαν σε πάρα πολλά, παλαιότερα για διανυκτέρευση απλά. Σε περίπτωση που είχε χιονοθύελα και ήταν έξω για ψάρεμα, χρησιμοποιούσαν τα ίγκλου για να διανυκτέρευσουν. Δεν τα χρησιμοποιούν άλλο. Μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλα ίγκλου που χρησιμοποιούνται ως καφετέρειες, όπως στο σημείο που βρίσκεστε εσείς? Δηλαδή είναι κάτι σύνηθες? Όχι, δεν είναι αρκετά η αλήθεια. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και εδώ στη Γροιλανδία. Δεν τα χρησιμοποιούν πλέον. Ναι, είναι τα παραδοσιακά που ίσως ορισμένοι θέλουν να κρατήσουν έτσι στο προσκήνιο για να θυμίζει κάτι από το παρελθόν της περιοχής. Εικάζω εγώ. Το μήνυμά σας για να κλείσουμε για αυτή την ξεχωριστή σύνδεση σε όλους τους κριτικούς τους Έλληνες που σας παρακολουθούν, γιατί ξέρετε, λένε συνήθως ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις έναν Έλληνα. Να που σηκώσαμε λοιπόν εκεί ένα παγόβουνο, ένα ιγκλού και βρήκαμε μία Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα. Τι μήνυμα, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν με το κορονοϊό στην Ελλάδα, εγώ δεν έχω ιδέα, δεν έχω καμία ιδέα τι συμβαίνει, γιατί δεν το έχω ζήσει. Αλλά καλό κουράγιο, καλή δύναμη και εύχομαι όλα να γίνουν όπως πριν, όσο πιο σύντομα γίνεται. Και να μπορέσω να έρθω και εγώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Κυρία Μαυροκεφαλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ξεχωριστή σύνδεση. Την ξεχωριστή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.